Λοιπόν, να πάμε στα θεματάκια μας. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Θα δώσω σε λιγάκι τα δώρα μας, διότι έχουμε διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με το σπιτάκι, Νάντση μου. Βεβαίως. Mm-hmm. Έκανα μία εκδρομούλα, γιατί πήγα λίγο έξω από την Αθήνα, στα Βίλια της Αττικής, για να συναντήσω τη Λίτσα Γιαγκούση. Η οποία Λίτσα Γιαγκούση τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να φύγει από την Αθήνα. Mm-hmm. Με τον σύζυγό της. Πόση ώρα είναι τα Βίλια? Τα Βίλια είναι μία μισή ώρα περίπου. Μία ώρα. Χαρά. Ναι. Δεν είναι τόσο το έκανε η Νάντση. Ναι. Είναι λιγότερο ή περισσότερο? Λιγότερο είναι. Τέλος πάντων. Είναι μια περιοχή. Η Νάντση γενικά όμως το πάει και Άγιος ο Θεός. Τι είναι? Δηλαδή όσο καιρό με έφερνε, έλεγα. Γιατί δεν πήγαινα στη Χαλκίδα. Έλα. Σκεφτόμουν. Εγώ το έκανα για άλλους λόγους. Θα φτάσουμε, δεν θα φτάσουμε. Πάω αργά, αλλά σταθερά. Και δεν οδηγούσα εγώ βέβαια για τα Βίλια. Anyway, είναι λίγο πιο έξω στην Αθήνα. Anyway. Εκδρομούλα το κάνει. Το πας ημερής και για πλάκα. Εσύ το πας γενικά. Εκδρομούλα. Τα Βίλια πιάνουν πολύ χιόνι. Ασχετός από πληροφορία, πλέον να το ξέρετε. Κοίτα, ναι. Τα φαντασμογορικά, τι θα κάνεις εδώ. Χαμός. Λοιπόν, η Λίτσα Γιαγκούση μας άνοιξε το σπίτι της, τη μονοκατοικία που ζει εκεί με τα τρία της σκυλιά, τα δύο γατιά και το σύζυγό της. Και πρώτα είπε τα σκυλιά, τα γατιά και μετά το σύζυγο. Για την απόφαση. Το σύζυγο τον ανέφερα και πριν, είπε έχει κάνει κρυφό γάμο. Μα τα εξηγεί όλα. Έχει πολύ λίγο καιρό που έκανε το γάμο τη. Και την πήρε χαμπάρι κανένα. Κανένα δεν την πήρε. Πολιτικό γάμο. Ναι, ναι, πολιτικό. Και μιλάει για την απόφαση που είχε πάρει πριν από μερικά χρόνια να αφήσει την καριέρα που έκανε στο τραγούδι, στη νύχτα και στη δισκογραφία. Να κάνει κάποιες επιλεγμένες εμφανίσεις. Όχι μόνο ήταν στο Πειραιός, ήταν για μερικούς μήνες στην νυχτερινή Αθήνα. Και γιατί έφυγε από το αστικό κέντρο. Και επίσης μιλάει για ένα πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε από ένα σκυλί το οποίο τη δάγκωσε και παραλίγο να χάσει το μισό της πρόσωπο. Πλάκα κάνει. Όχι, τα λέει όλα αυτά. Αν θέλετε, θα το δούμε. Τα χιλιόμετρα που έκανα αγάπη μου για σένα. Τα χιλιόμετρα. Συγγνώμη, γεια σας. Να σας ρωτήσω κάτι. Για τα Βίλια που πάω. Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να σου τη κάνω. Για τα Βίλια που πάω. Δεν θα τα βρω τα Βίλια. Να πιστεία δεν τη συγχωρώ. Γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω. Έφυγα μακριά από την Αθήνα, πολλά χιλιόμετρα. Και έχω έρθει να βρω τη Λίτσα Γιαγκούση που επέλεξε να απομονωθεί και να έρθει να μείνει μόνιμα στα Βίλια. Ας το μην ορκίζεσαι, ξέρω καλά τι θα πεις. Μη μου βασανίζεσαι, φεύγω κι αν δεν να με βρεις. Λίτσα μου, πού σε βρήκα εδώ στο βουνό? Τι γίνεται, πού ήρθε, γιατί κρύφτηκες εδώ πέρα στα βουνά? Δεν κρύφτηκα, ελάτε. Στα Βίλια. Δεν είναι και ο καθημερινός προορισμός, δηλαδή δεν ξεκινάς να πεις θα πάω στα Βίλια. Ξεκινάς, Σαββατοκύριακο ξέρεις τι γίνεται στα Βίλια, όταν έχει καλό καιρό, χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος. Εσύ πώς αποφάσισες να αφήσεις την Αθήνα, τη Γλυφάδα, την Κηφισιά που έμενες και να έρθεις εδώ? Πολύ εύκολα. Φλέρταρα με την ιδέα πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχε το σπίτι, Μητελές, και λέγαμε κάποια στιγμή θα το τελειώσουμε και θα έρθουμε. Μπορεί να γίνει λίγο νωρίτερα από αυτό που σχεδιάζαμε. Αλλά τώρα λέω ότι κακώς που δεν το έκανα και 20 χρόνια πριν. Έχει την απόλυτη ησυχία. Ναι. Ξυπνάω 7 η ώρα και βγαίνω έξω και πίνω καφέ. Δεν ούτε περιγράφεται ούτε πληρώνεται με τίποτα αυτό το πράγμα. Ναι. Και πόσα ζωάκια έχεις εδώ πέρα? 5. 2 γατάκια, 3 σκυλάκια. Να πάμε και μέσα. Βέβαια. Να πάμε στο σπίτι μέσα. Πώς ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Να πιστεύετε. Καλώς ήρθατε. Περάστε. Εδώ πέρα, πόσες ώρες της ημέρας περνάς εσύ μέσα στο σπίτι? Άσε το έξω που τώρα καλοκαιριάζει και είναι και καλύτερα. Αρκετές. Αν δεν έχω δουλειές, είμαι στο σπίτι μου όλη μέρα, είμαι σπιτόγατα. Και τα σκυλάκια και τα γατάκια μπαίνουν μέσα, βγαίνουν κανονικά, η πόρτα ανοιχτή? Εννοείται. Πόρτες, παράθυρα, τα πάντα. Ευτυχισμένα εγώ θέλω να είμαι. Είχες και ένα ατύχημα με ένα σκυλάκι το οποίο όμως δεν ήταν δικό σου, από ό,τι ξέρω. Ναι, δεν ήταν δικό μου, δεν θα με δάγκωνε δικό μου σκυλί. Πόσα ράματα έκανες? Πάρα πολλά, πάνω από 100. Όλη η αριστερή πλευρά ήταν μπαταρισμένη, πώς το λένε, κάπως έτσι. Δεν τρόμαξες με σου χαλάσει το πρόσωπο τελείως? Βέβαια τρόμαξα. Μέχρι να πάμε νοσοκομείο, να γίνουν τα ράματα, η επέμβαση και να με διαδεδώσει ο γιατρός ότι θα είναι όλα μια χαρά.
Είχα περάσει μεγάλο σοκ, πάρα πολύ μεγάλο σοκ. 5 ώρες δηλαδή, πάνω στο... Δεν μπορούσε να, να μου κάνει την επέμβαση, ο γιατρός έτρεμα. Όταν μια γυναίκα δεν την αγαπάς, ας την αγαπήγει, μην την τυραννάς. Όταν μια γυναίκα πια δεν την δοθείς, μην την καθυστερείς, μην την καθυστερείς. Θέλω να βρω ένα καλό λαϊκό τραγούδι. Για αρχή θέλω να κάνω ένα live CD που δεν έχω κάνει ποτέ. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή είναι στα άμεσα σχέδια. Και αν βρω και κάποιο ωραίο κομμάτι, θα συμπεριληφθεί σε αυτό το CD, σαν bonus track. Έκανες και ένα γάμο και δεν πήραμε για χαμπάρι. Τυπικό το θέμα, μωρέ. Ήταν σαν να ήμασταν παντρεμένοι έτσι κι αλλιώς. Ο σύζυγός είναι στο χώρο. Είναι μουσικός. Δεν είναι κάποιος γνωστός. Μπουζούκι παίζει. Μανώλης Κονταράτος λέγεται. Ένα παιδί λοιπόν τη ζωή σου. Θα ήθελες να γίνεις μαμά σε μικρότερη ηλικία. Τι να σου πω τώρα. Μάλλον αν ήθελα, θα το είχα κάνει. Δηλαδή εκ του αποτελέσματος, ξέρεις, στο λέω. Πάντα έλεγα ότι ήθελα να κάνω. Αλλά δεν έγινε. Και πιστεύω ότι αν το ήθελα και πάρα πολύ, ίσως είχε γίνει. Τώρα στη φάση που είμαι, αν με ρωτήσεις αν το έχω μετανιώσει, αν μου λείπει, θα σου πω όχι, γιατί έτσι έχω συνηθίσει. Καράλη σου, η πίκρα η μεγάλη σου που έξεσαι μαζί μου. Λίτσα, θυμάσαι πολύ μεγάλες εκφράσεις θαυμασμού? Ακρότητες δεν έχω, εκτός από κάνα 2 έτσι περιστατικά. Μου έκανε πρώτο σιγά μου θαυμαστής μου, μου αγαπούσε πάρα πολύ. Δεν το εννοούσε, προφανώς, αλλά το έκανε για να δείξει πόσο με αγαπάει. Ήθελε να κάνει κάτι για μένα σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Στην Κύπρο είχε συμβεί αυτό. Είχα μάθει ότι κάποιος γνωστός μου ήθελε κάποια στιγμή να μου κάνει, επειδή είχε ακούσει ότι μ' άρεσε κάποιο αυτοκίνητο, ήθελε να μου κάνει δώρο το συγκεκριμένο. Εγώ το έμαθα άσχετα αυτό το περιστατικό. Δεν με ξαναείδε ποτέ ο άνθρωπος. Ντράπηκα τόσο πολύ. Στην καριέρα σου ήσουν διεκδικητική απέναντι σε κάποιον επιχειρηματία ή στην δισκογραφική σου εταιρεία να ζητήσεις πράγματα με πυγμή? Με πυγμή δεν θα το έλεγα. Λίγο με γκρίνια. Και αυτό ήταν το λάθος μου. Κατάλαβες? Σε τέτοια πράγματα πρέπει να έχεις πυγμή. Θεωρείς ότι θα έχεις πάει καλύτερα στην καριέρα σου εάν τότε ήσουν πιο καλή με τον εαυτό σου? Και έλεγες ότι εγώ θέλω να είμαι το πρώτο όνομα σε αυτό το σχήμα. Δεν φτάνει να το λες. Πρέπει να μπορείς να είσαι και το πρώτο όνομα. Και μετά από τόσα χρόνια θεωρώ ότι τελικά ό,τι αξίζεις, αν είναι να πάρεις 10, ο επιχειρηματίας θα στα δώσει αυτά τα 10 και τον συμφέρει και αυτόν. Εγώ να φεύγω τώρα να τελειώνουμε. Παρ' όλα αυτά δεν της έχει μείνει έτσι η τραυματική εμπειρία, το δάγκωμα. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω στη θέση της αν θα μπορούσα, ακόμα και με τα δικά μου σκυλιά, να είμαι ξανά το ίδιο. Κοίταξε. Γιατί το έχω ακούσει και από ανθρώπους που το έχουν πάθει από το δικό του σκυλί, να τους γυρίσει έτσι το μάτι. Δεν ξέρεις ποτέ. Πολλά χρόνια που έχει γίνει αυτό το ατύχημα, πάνω από 10, και όπως μου είπε και η ίδια, το πρώτο σοκ ήταν αυτό που την τάραξε. Μετά, όταν έγινε το χειρουργείο που πήγε αμέσως στο νοσοκομείο. Τώρα πάνω από 100 ράματα. Στο πρόσωπο. Με 4 ώρες σε επέμβαση, δεν της έχει μείνει κανένα σημάδι. Δηλαδή, και εγώ που την είδα από κοντά, άμα δεν το ξέρεις, δεν το φαίνεται. Είναι και πολύ ωραία γυναίκα και είναι και αγέραστη. Ειλικρινά, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αν βλέπα τα βίντεο που πριν από 10 χρόνια. Είναι αγέραστη. Είναι αγέραστη, πώς σε λένε. Την ευχαριστούμε την πάρα πολύ που μας... Ο χρόνος. Έχει μεγαλώσει το παλιό κρασί. Να τη στείλουμε τα φιλιά μας, θα μας βλέπει. Φαντάζομαι αν έχει ξυπνήσει και ευχαριστούμε για τη συνέντευξη που μας παραχώρησε. Ωραία ζωή εκεί, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ. Καταρχάς πάνε και ένα hot spot, λέει. Αλήθεια. Βίλια, ναι. Είναι και άλλοι ρυθμοί γενικότερα όταν μένεις στην περιφέρεια. Και επειδή η Λίτσα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη καριέρα, δεν ξέρω δηλαδή, επειδή είσαι και κάποια ηλικία, δεν ξέρω αν την έζησε. Σε μένα. Ναι. Μικρής ηλικίας. Are you talking to me? I'm talking to you. Τη δεκαετία που έκανε μεσουρανούσε η Λίτσα Γιαγκούση, μιλάμε τώρα για αρχές 90, στη δεκαετία του 90. Εγώ τη θυμάμαι να πηγαίνει για πρώτη φορά στο Μπράβο, γιατί συνόδευε σε φωνητικά το Χρήστο Δάντη. Ήταν παντρεμένη με τον Χρήστο Δάντη. Μετά παντρεύτηκαν και τα λοιπά. Και εκεί την πρωτοσύστησε στο κοινό ο Χρήστος Δάντης και έκανε πολύ μεγάλη καριέρα γενικότερα. Και στα μαγαζιά ήταν πολύ μεγάλη φίρμα.